Ο Μέρλ Άμπραχαμς, γνωστός και ως Infinity Killer, ζούσε στο Σαν Αντρέας και είχε μία ψύχωση με τον αριθμό 8 που έλεγε ότι απλά είναι το σύμβολο του απείρου κάθετα. Ο Μέρλ είχε διαπράξει 8 φόνους που σχετίζονται με την ψύχωσή του με τον αριθμό 8. Δεν εμφανίζεται άμεσα στο παιχνίδι, ωστόσο υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας δείχνουν την παρουσία του. Το πρώτο στοιχείο βρίσκεται στο Sandy Shores, εδώ στο χάρτη, και είναι το σπίτι του Μέρλ, το οποίο μετά από τη φυλάκιση του από τους 8 φόνους πήγε και το έκαψε ένας γείτονας σε εκδίκηση. Στον τοίχο βλέπουμε να γράφει There will be 8, δηλαδή θα υπάρξουν 8, και βλέπουμε ένα σύμβολο για το οποίο θα εξηγήσουμε μετά τι είναι και μετά διάφορα οκτάρια. Ο Μέρλ είχε κρύψει τα πτώματα, τα 8, σε όλο το Σαν Αντρέας. Πίσω από το σπίτι βλέπουμε γραμμένο στον τοίχο Go away, Mel Abrahams, είσαι... You are wrong, είσαι ένα... Δηλαδή, go, φύγε, Mel Abrahams, είσαι ένα λάθος. Και από δίπλα βλέπουμε διάφορα οκτάρια, ενώ γύρω από το σπίτι υπάρχουν πάλι οκτάρια, διάφορα οκτάρια και διάφορα σύμβολα. Το άλλο στοιχείο βρίσκεται λίγο πιο πέρα από το σπίτι του Μέρλ και είναι ένα ποίημα που έχει γράψει. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα ακόμα σαν οκτάρι. Είναι ένα ποίημα που έχει γράψει πριν, το οποίο λέει ο πρώτος είναι τελειωμένος, ο δεύτερος έχει πλάκα, ο τρίτος προσπάθησε να τρέξει, ο τέταρτος φώναξε μα, ο πέμπτος δεν ζει, ο έκτος είναι νίξ και ο έβδομος είναι στον παράδεισο και ο όγδος δεν θα περιμένει. Πράγμα μας κάνει να νομίζουμε ότι όταν έγραφε αυτό το ποίημα δεν είχε σκοτώσει τον 8ο. Το επόμενο στοιχείο βρίσκεται στις φυλακές του Λος Σάντος και είναι σε αυτόν τον τοίχο και γράφει εκεί που το νερό συναντά τη φωτιά, τη ξηρά και τη φωτιά, Infinity 8 θα παραμείνουν μέχρι να γυρίσω. Το οποίο πράγμα μας κάνει να νομίζουμε πάνω στο χάρτη, κοντά στο βουνό Chilhad, υπάρχουν αυτά εδώ τα νησάκια. Αυτά οι τελίτσες που βλέπετε είναι το που υπάρχουν τα πτώματα. Και να ένα πτώμα, για παράδειγμα, το οποίο βρίσκεται εδώ κάτω. Οπότε αυτά για αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα share, ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά με άλλο βίντεο. Γεια σας.